απλά να πω ότι οι πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει από τη Θεσσαλονίκη από το πρωί για πρόταση της ΑΕΚ για τον Οντουμπάτσο, μπορώ να πω ότι σε επιβεβαιώνω ότι όντως η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση για τον Οντουμπάτσο στον Άρη. Είναι ένα σενάριο που το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, ότι είναι το επικρατέστερο για την επιλογή της ΑΕΚ για δεξιά. Απλά να διευκρινίσω ότι ο Άρης θα ήθελε όντως ο Φερνάντες και το Ζήνη σαν έμψυχα ανταλλάγματα, μετανισμό. Όμως η πρόταση της ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει έμψυχα ανταλλάγματα, παρά μόνο οικονομικά. Οι δύο παίκτες αυτοί υπολογίζονται κανονικά από τον Ματίας Αλμέιδα. Τώρα δεν ξέρω, στην πορεία με τις μεταγραφές που θα γίνει μπορεί όντως να κάποιος παίκτης να δοθεί δανεικός και να είναι και ο Άρης μέσα στις ομάδες που να τον θέλουν. Αλλά σε αυτή τη φάση, γιατί αν κλείσει αυτή η μεταγραφή θα κλείσει σύντομα, σήμερα αύριο, δεν θα είναι στα ανταλλάγματα αυτοί οι δύο. Τώρα αν δοθεί μια υπόσχεση στον Άρη ότι στην πορεία, αν αποφασίσει να δώσει κάποιον από τους δύο δανεικό, ότι θα έχει τον πρώτο λόγο, αυτό μπορεί να συμβεί. Η είδηση πάντως είναι ότι έχει κάνει πρόταση και περιμένει απάντηση για να κλείσει τον Ντουμπάτσο για δεξιμπάκ και να είναι μαζί με τον Ρότα το δίδυμο δεξιά. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο αυτό πάντα το έχει στο μυαλό του Αλμέιδα, έτσι, τον Ντουμπάτσο. Από ναι, πέρσι κιόλας. Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές και κυρίως γιατί βλέπει το Ρότα έτσι σαν την πρώτη επιλογή για εκεί, για δεξιά. Δηλαδή δεν ήθελε κάποιο παίχτη που να είναι πάνω από το Ρότα, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή από την εξέλιξη, έτσι, δεν είναι κάτι που το έχει πει ευθέως, αλλά το λέω γιατί φαίνεται. Και ο Ντουμπάτσο είναι ένας παίχτης έμπειρος, είναι ένας παίχτης που τον ξέρει, τον έχει δει στο ελληνικό πρωτάθλημα και σίγουρα πιστεύω ότι θα του δώσει πολλά και θα έχει και αυτός πολλές συμμετοχές στη σεζόν που έρχεται. Μάλιστα. Αν τελικά έρθει. Ωραία. Αυτά. Ωραία, φίλε. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.